Σαν σπουδαστές, πέρα από την υποβάθμιση του πτυχίου που το θέσαμε αυτό το αίτημα, ζητάμε επίσης να ανοίξουν οι σχολές μας με ασφάλεια, να παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, δηλαδή ώστε να γυρίσουμε πίσω ασφαλείς. Ζητάμε να ενισχυθούν τα υποστελεχωμένα εργαστήριά μας με καινούργια μηχανήματα και καινούργιο εργαστηριακό υλικό. Ζητάμε να ενισχυθούν οι μαθητές οι οποίοι δεν δούλεψαν όλη αυτή την περίοδο λόγω της αναστολής, οπότε δεν έχουν κάποιο οικονομικό βοήθημα. Ζητάμε να στηριχθούν επίσης οι μαθητές της σύντησης στέγασης, οι οποίοι δεν λαμβάνουν σύντηση με τη λογική ότι δεν δίνουν παρουσία στη σχολή, ενώ είναι κλειστές οι σχολές. Ζητάμε τη μονιμοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού, όπως και του προσωπικού καθαριότητας, γιατί θεωρούμε ότι όλοι εμείς είμαστε ο ΑΕΔ και ότι όλοι μαζί πρέπει να συνεχίσουμε δυναμικά ώστε να γίνουν όλες αυτές οι τροποποιήσεις. Ζητάμε επίσης να γίνουν και αλλαγές στις δομές των εργαστηρίων μας, ώστε να μπορούμε να έχουμε ένα πιο σωστό χώρο μάθησης στις σχολές μας. Και επίσης, όπως ανέφερε με το θέμα να ανοίξουν οι σχολές με ασφάλεια, για να μπορέσουμε να πηγαίνουμε να κάνουμε τα μαθήματά μας σωστά, γιατί είμαστε εδώ και πολλούς μήνες που καθόμαστε και κάνουμε μαθήματα μέσω τηλεκπαίδευσης και έτσι δεν καταφέρνουμε να μάθουμε σωστά το επάγγελμά μας, ειδικά τα πρακτικά επαγγέλματα. Δεν μπορούμε να τα μάθουμε σωστά μόνο βάσει θεωρίας που μας προσφέρει τηλεκπαίδευση. Πρέπει να δούμε, να πάμε μπροστά, να πιάσουμε τα υλικά μας ανάλογα την ειδικότητα που έχει ο καθένας. Γι' αυτό δεν πρόκειται να σταματήσουμε. Εδώ είμαστε όλοι μαζί δυνατά, χωρίς καμία μορφή βίας, να συνεχίσουμε για να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας πίσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ενημερώσαμε τη διευθύντρια του γραφείου ότι θέλουμε να δούμε τον κύριο Καλαφάτη. Ο κύριος Καλαφάτης ούτε και σήμερα μας δέχτηκε. Ενημερώσαμε στο Υπουργείο ότι και την επόμενη Παρασκευή θα είμαστε εδώ πέρα κανονικά μέχρι να μας δεχτεί. Αν δεν δικαιωθούμε, δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω. Και στο ακούσουνε μέχρι την Αθήνα αυτό το πράγμα. Έχουμε δίκιο!